Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Απόψε έχουμε ένα θέμα το οποίο δυστυχώς επηρεάζει αρκετό κόσμο. Έχει βάλει η φίλη τον τίτλο «Bullying για τα κιλά από πολύ μικρή ηλικία». Κυρία Θέκλα, χαίρετε. Είμαι μια κοπέλα 23 ετών και ζω στην Ελλάδα. Παρακολουθώ το κανάλι σας στο YouTube εδώ και πολύ καιρό και καθώς δεν έχω τη δυνατότητα προς το παρόν να πάω σε ψυχολόγο, αποφάσισα να σας μιλήσω για το θέμα που με απασχολεί, καθώς επίσης πιστεύω ότι θα κατανοήσετε πολύ καλά εσείς συγκεκριμένα το τι ακριβώς νιώθω. Καλά έκανες φίλη και μου έστειλες επιστολή, όμως εφόσον χρειάζεσαι βοήθεια από ψυχολόγο, κοίταξε λίγο στην ιστοσελίδα μου στο theklapaidou.com, στην αρχική σελίδα, έχω μια ανάρτηση για τις δωρεάν παροχές συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και Ελλάδα. Ψάξε το, γιατί μπορεί να μην έχουμε τα χρήματα να κάνουμε ψυχοθεραπεία, μπορούμε όμως να ψάξουμε για να βρούμε κάτι που να είναι χρήσιμο και βοηθητικό και είτε σε πολύ χαμηλή τιμή είτε εντελώς δωρεάν. Η ψυχολογική βία για το σώμα μου άρχισε από πολύ νωρίς, σχεδόν από τότε που έχω τις πρώτες καθαρές αναμνήσεις του εαυτού μου, δηλαδή στην ηλικία των 4-5 ετών. Ως μικρό κοριτσάκι λοιπόν, είχα κάποια παραπάνω κιλά, λίγη κιλίτσα και μαγουλάκια, όχι κάτι πραγματικά υπερβολικό όμως. Θα σας περιγράψω κάποια συγκεκριμένα περιστατικά για να καταλάβετε ακριβώς το τι αντιμετώπιζα καθημερινά από το ευρύ οικογενειακό περίγυρο και από το σχολείο. Μια φορά που είχα βγει βόλτα με τον παππού μου, πρέπει να ήμουν πρώτη δημοτικού και συναντήσαμε μια οικογενειακή φίλη η οποία μόλις μας είδε του είπε «Καλά, πώς είχε γίνει έτσι αυτή, σαν μπαλόνι» και συζητούσαν μπροστά μου με ολοφάνερο εκνευρισμό και απαξίωση το πόσο χοντρό είναι αυτό το παιδί. Φεύγει αυτή η γυναίκα και τότε ο παππούς μου φωνάζει με νεύρα «Άκουσες τι μας είπε, αφού όλο τρως» και με παράτησε μόνη μου στο πεζοδρόμιο να κλαίω και προχώρησε μόνος του για το σπίτι, λες και δεν υπήρχα. Φυσικά, γύρισα στο σπίτι μόνη μου και ντροπιασμένη. Απαράδεκτος ο παππούς. Καλά, για την άλλη κυρία δεν το συζητώ, θα μπορούσε όμως ο παππούς να τη βάλει στη θέση της. Αλλά ο παππούς προφανώς νοιαζόταν πολύ για το τι θα πει ο κόσμος και αν θα πει ο κόσμος πως είναι χοντρό το παιδί ή όχι. Κάποια άλλη φορά σε οικογενειακό τραπέζι όπου είχαμε ανοιχτή την τηλεόραση έπαιξε μια διαφήμιση ενός γνωστού κέντρου αδυνατίσματος που έδειχνε μια ψηλή και αδύνατη γυναίκα. Και τότε ένας συγγενής λέει μπροστά σε όλους «Να, εκεί θα πάμε το παιδί για να δυνατήσει». Και φυσικά όλοι στο τραπέζι το βρήκαν εξαιρετικό αστείο. Αυτό να κοροϊδεύεις ένα παιδάκι ή ένα οποιοδήποτε μέλος μιας οικογένειας επειδή έχει λίγα παραπάνω κιλά είναι σχρό, αλλά δυστυχώς συμβαίνει και πολύ συχνά. Στο σχολείο αντιμετώπιζα αστιάκια όπως «η χοντρή θέλει δύο φορές φαΐ» και γι' αυτό το λόγο ήμουν ένα παιδί υπερβολικά ήσυχο και ντροπαλό που δεν είχε άνεση να κοινωνικοποιηθεί ως παιδί δημοτικού παρά μόνο με 3-4 συγκεκριμένα παιδιά. Κάτι ακόμα που έχω αντιμετωπίσει αρκετές φορές είναι η σύγκριση μου με άλλα κορίτσια από τη μητέρα μου. Για παράδειγμα μου έλεγε «Δεν θες να είσαι λεπτή όπως τα άλλα κορίτσια» και φυσικά ο μόνος τρόπος που προσπάθησαν να με βοηθήσουν με το πρόβλημα βάρους είναι με το να μου λένε «Μην τρως». Μα τι να καταλάβει ένα μικρό παιδί Θέκλα μου από τη φράση «Μην τρως»? Έχει γνώσεις σχετικά με διατροφή και υγεία? Γνωρίζει τι σημαίνει θερμίδες, λιπαρά ή υδατάνθρακες? Γνωρίζει από δίαιτες και κανόνες? Πώς μπορεί να χάσει βάρος από μόνο του απλά με την προτροπή «Μην τρως»? Έλα μούντε. Εάν πραγματικά ενδιαφέρονταν να με βοηθήσουν και για να μην έχω θέματα κοινωνικής κριτικής αλλά και θέματα βάρους ως έφηβη, θα έπρεπε να απευθυνθούν σε ένα παιδοδιατροφολόγο, εννοείται, και να με έβαζαν εν αγνία μου κιόλας σε μια διαδικασία να αποκτήσω υγιείς συνήθειες από μικρή. Έπειτα στο γυμνάσιο, επειδή είχα βαρεθεί αυτά τα συχαμερά σχόλια και τα επικριτικά βλέμματα που σε σκανάρουν από πάνω μέχρι κάτω για να εξετάσουν εάν πάχινες ή αδυνάτησες, αλλά και επειδή πλέον επιζητούσα την προσοχή των αγοριών, πράγμα το οποίο δεν είχα ποτέ μέχρι τότε, μπήκα σε μια διαδικασία εξαντλητικής δίαιτας τρώγοντας μόνο 800 θερμίδες τη μέρα, και επικίνδυνο είναι κάτι τέτοιο,
Ήρθα και σούρωσα από 67 κιλά, έμεινα 58. Απαλλάχθηκα από τα σχόλια που τόσο πολύ είχα συγχαθεί από τα βάθη της ψυχής μου και πλέον είχα ηρεμήσει με αυτό το θέμα. Μέχρι τη στιγμή που τώρα, στα 23 μου, πήρα κιλά απότομα και από τα 63 είμαι πλέον στα 79. Θέκλα, ειλικρινά σου μιλάω, η κατάσταση που βίω ενός παιδί και που τα θυμάμαι σαν να είναι τώρα, έχει πάρει ξανά σάρκα και οστά στο παρόν μου. Την ιστορία της ζωής μου διαβάζεις κορεσί. Όλη μου η οικογένεια σχολιάζει καθημερινά το πόσο πολύ έχω παχύνει, το πόσο χοντρός είναι ο κόλος μου, το ότι είναι κρίμα μικρή κοπέλα να είμαι τόσο χοντρή. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι τα συχαμερά σχόλια και ο χλεβασμός που μου κάνει ο αδερφός μου. Καθημερινά ακούω από το στόμα του πράγματα του τύπου βούζα, χοντρή, βόδι, ζώων, έχεις γίνει αηδία, χοντροκόλα. Πηγαίνει μπροστά μου και λέει στους γονείς μου, «Μαμά, η αδερφή μου έχει ξεφύγει τελείως, έχει γίνει πελώρια, έχει γίνει απίστευτα χοντρή». Έρχεται κάθε τρεις και λίγο και μου λέει ότι είμαι ολοπάχος και λίπος και ότι απορεί πως βγαίνω στην παραλία με μαγιό και δεν ντρέπομαι. Χθες έλεγα στη μητέρα μου ότι έχω πλέον μια σχέση με ένα αγόρι και πετάγεται ο αδερφός μου και λέει «Σιγά μην έχει αγόρι βούζα, ποιος να την κοιτάξει έτσι όπως είναι τόσο χοντρή». Ο απόλυτος ρατσισμός. Ο απόλυτος εμφανισιακός ρατσισμός. Θέκλα, ενώ σε όλα τα άλλα θέματα είμαι πολύ τσαμπουκάς και δεν σηκώνω πολλά-πολλά, αυτό το θέμα δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Κάθε φορά που ακούω ακόμα και το ευγενικό και καλοπροαίρετο πρέπει να προσέξεις λίγο γιατί έχεις παχύνει, μου έρχεται επί τόπου να βάλω τα κλάματα και πραγματικά ώρες-ώρες δεν μπορώ να συγκρατηθώ και πηγαίνω στο δωμάτιο μου ή στο μπάνιο και κλαίω. Χθες όλη τη νύχτα έκλαιγα και δεν κοιμήθηκα καθόλου. Πλέον συμβαίνει συχνά. Νιώθω ακριβώς να ξυπνάει μέσα με αυτό το πληγωμένο ντροπαλό παιδάκι που αποτελούσε και αποτελεί το εύκολο θύμα της κοινωνίας και τον κάδο για να κάνει εμετό την κακία, τη χλέβη και τα κόμπλεξ της. Πλέον δεν ξέρω εάν άρχισα διατροφή επειδή όντως πιστεύω ότι είναι ανάγκη και θα μου κάνει καλό ή επειδή θέλω να απαλλαγώ από την κοροϊδία και την κριτική. Ώρες-ώρες εύχομαι όλοι αυτοί που με κρίνουν για το σώμα μου να γίνουν και εκείνοι υπέρβαροι κάποια στιγμή στη ζωή τους για να ζήσουν στο πετσί τους αυτή τη συναισθηματική κακοποίηση. Πιστεύω ότι τους αξίζει. Εγώ προσωπικά, επειδή έχω βιώσει για πολλά χρόνια αυτή την κατάσταση, ποτέ μα ποτέ στη ζωή μου δεν έχω κοροϊδέψει κανέναν άνθρωπο για κάποιο χαρακτηριστικό του. Δεν καταλαβαίνουν ότι ένας υπέρβαρος μπορεί να αντιμετωπίζει κάτι ορμονικό ή πιο πιθανό κάτι ψυχολογικό όπως κατάθλιψη και συναισθηματική υπερφαγία, πράγμα το οποίο αντιμετωπίζω εγώ όντως έχοντας υπάρξει στο παρελθόν για 2 χρόνια με κατάθλιψη. Αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι σε εκτιμούν και σε βλέπουν ως γυναίκα με αξία μόνο όταν είσαι αδύνατη. Όταν είσαι υπέρβαρη, για εκείνους είσαι απλώς μια χοντρή που όλο τρώει. Σε βλέπουν σαν ζώο και σου φέρονται σαν ζώο. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να λύσω αυτό το θέμα. Έχω απογοητευτεί από τον εαυτό μου και έχω συγχαθεί τα συγκεκριμένα άτομα. Δώσε μου μια συμβουλή, Θέκλα μου, σε παρακαλώ. Φιλάκια πολλά και σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Λοιπόν. Καταρχάς, εάν εσύ ζούσες σε μια άλλη εποχή, μια εποχή πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κανείς δεν θα ασχολούνταν να σε κριτικάρει ότι είσαι παχουλή, ούτε όταν ήσουν μικρή, ούτε τώρα που είσαι στην εφηβεία μια νεαρή ενήλικας, κανείς δεν θα σου έλεγε αυτό, αντιθέτως θα έλεγαν πω, τι καλοζωισμένο παιδάκι είναι αυτό, τυχερό παιδί που ζει σε μια οικογένεια που έχουν φαγητό για να το ταΐσουν κλπ. Δυστυχώς, τα τελευταία 70 χρόνια περίπου παρατηρείται στην ανθρώπινη κοινωνία ένας έντονος πόλεμος εναντίον των ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι, πώς να το πω, αδύνατοι, λιποβαρείς, δεν ξέρω.
Η αλήθεια είναι ότι ο κάθε άνθρωπος που γεννιέται και έρχεται στη ζωή φέρνει μαζί του μια γονιδιακή παρακαταθήκη, η οποία είναι υπεύθυνη για το τι σωματότυπο θα έχει. Ένα παιδάκι 4 ετών και 5 ετών και 6 ετών σε καμία περίπτωση δεν έχει κάποιο θέμα στο χαρακτήρα του, στην προσωπικότητα του ή ψυχολογικό, ούτως ώστε να τρώει υπερβολικά και να γίνει παχουλό. Βλέπεις ότι μπορεί να γεννηθούν 2-3 παιδάκια στην ίδια οικογένεια, που υπάρχουν οι ίδιοι διατροφικοί κανόνες, που υπάρχουν οι ίδιες συνθήκες, και ένα παιδάκι να είναι αδύνατο και ένα άλλο παιδάκι να είναι πιο γεμάτο. Αυτό είναι καθαρά θέμα γονιδίων. Εγώ το έχω παρατηρήσει σε 2 περιπτώσεις. Η μία περίπτωση ήταν της δικιάς μου οικογένειας, της οικογένειας των γονέων μου δηλαδή, που έκαναν 2 παιδιά οι γονείς μου, είχαν 2 παιδιά οι γονείς μου, τον αδερφό μου και εμένα, τρώγαμε στο ίδιο σπίτι, τρώγαμε τα ίδια φαγητά, είχαμε την ίδια πρόσβαση στα φαγητά. Εγώ από τα 5-6 και πάνω, από τα 7 χρόνια περίπου, είχα αρχίσει και ήμουν παχουλή, ο αδερφός μου δε ποτέ ήταν παχουλός. Και επίσης το έχω δει και στα δικά μου τα παιδιά, τα οποία τα έχω γεννήσει στο ίδιο σπίτι, τα ίδια φαγητά μαγείρευα και για τους δύο. Η κόρη μου όσο και να φάει, ό,τι και να φάει είναι πάντοτε αδύνατη, ο γιος μου αν δεν προσέξει παχαίνει. Είναι θέμα γονιδίων η τάση για να έχεις περισσότερα κιλά ή για η τάση για να έχεις λιγότερα κιλά. Δεν είναι καμιά μαγκιά κάποιος να είναι αδύνατος από φυσικού του. Έτσι γεννιούνται κάποιοι άνθρωποι. Όπως επίσης δεν είναι και καμιά κακία, αμαρτία, ανηθικότητα κάποιος να έχει περισσότερα κιλά, κάποιος να έχει περισσότερο σωματικό βάρος, περισσότερο σωματικό εκτόπισμα, γιατί έτσι είναι τα γονίδια του. Δυστυχώς όμως, πολλοί γονείς, συγγενείς, φίλοι, μέλη της κοινωνίας νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Πάω τώρα σε αυτό το πολύ έτσι 38 παράδειγμα του παππού σου και της άθλιας κυρίας και της αθλίας συμπεριφοράς του παππού σου φυσικά. Βλέπει τον παππού με την εγγονή και αντί να χαιρετήσει και να φύγει, κάθεται να σχολιάσει ότι το παιδί είναι πολύ χοντρό. Γιατί σε αυτή την ηλίθια κοινωνία που ζούμε, το να είσαι πολύ χοντρός ή το να είσαι χοντρός είναι ντροπή. Είναι κάτι κακό. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να τιμωρηθείς, επειδή δείχνει ότι έχεις ένα παλιό χαρακτήρα και γι' αυτό είσαι χοντρός. Κάνει αυτή το αισχρό σχόλιο και πάει ο άλλος με πλήρη αισχρότητα, εξακολουθεί, το παίρνει, γυρίζει και τα βάζει με ένα παιδάκι που είναι μόνο στην πρώτη δημοτικού. Με ποιο τρόπο ένα παιδί 5-6 ετών, 7 ετών μπορεί να έχει την κρίση, δεν την έχει λόγω κεφαλικής ανάπτυξης, να αποφασίσει να τρώει υπερβολικά για να αποφασίσει με μια μεγάλη κακία να γίνει ένας χοντρός άνθρωπος. Κύριε Λέησου. Είτε το παιδί αυτό έχει γεννηθεί με μία προδιάθεση για πάχος, είτε συμβαίνει κάτι άλλο ορμονολογικό, όπως λες και εσύ, μπορεί αυτό το παιδί να έχει ινσούλινο αντίσταση, για παράδειγμα, και να έχει περισσότερο σωματική έκταση παρά ένα παιδί που δεν έχει τέτοια θέματα που να επηρεάζουν τον μεταβολισμό του, και έρχεται ο παππούς και σε τιμώρησε εσένα γιατί ήσουν γεματούλα. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Και όμως είναι δυνατόν. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που μετράει την αξία των ανθρώπων με το πόσο αδύνατοι είναι. Όσο πιο αδύνατος είσαι, τόσο πιο αξιόλογος άνθρωπος είσαι. Όσο πιο χοντρός είσαι, τόσο λιγότερο αξιόλογος άνθρωπος είσαι. Φυσικά στην άλλη άκρη του φάσματος, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαιρετικά αδύνατοι, οι οποίοι είναι αρκετά κάτω από το σωματικό βάρος που θεωρεί η κοινωνία αποδεκτό, επίσης δέχονται bullying. Γιατί είσαι τόσο αδύνατος, γιατί έχεις χάσει τόσα κιλά, μήπως έχεις νευρική ανορεξία, μήπως έχεις το ένα, μήπως έχεις το άλλο, γιατί συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή ζούμε σε μια κοινωνία η οποία μας θέλει όλους να είμαστε σύμφωνα με το καλούπι του τι δείχνουν οι διαφημίσεις αδυνατιστικών κέντρων, του τι δείχνουν οι περισσότερες διαφημίσεις στο διαδίκτυο, οι περισσότερες εικόνες. Ευτυχώς στην εποχή μας έχουν αρχίσει να εξαναγκάζονται και οι οίκοι μόδας, αλλά και οι διαφημιστικοί οίκοι, να προβάλλουν και άλλες εικόνες, όχι μόνο την εικόνα των αδύνατων ανθρώπων. Σε κάποια φάση στην επιστολή σου λες ότι εύχεσαι υποσυνείδητα
ή εύχεσαι από μέσα σου αυτοί που σε κοροϊδεύουν, που σε χοντρούλα, να γίνουν και αυτοί χοντροί για να ζήσουν το ίδιο. Όμως, στην πραγματικότητα λες ότι εσύ ποτέ δεν σκέφτηκες να κατηγορήσεις και να κριτικάρεις κάποιον άνθρωπο για το σωματικό του βάρος ή για κάποια διαφορετικότητα που έχει στην εμφάνισή του, επειδή δεν θέλεις να βιώνουν οι άλλοι αυτό που βίωσες εσύ και πολύ καλά κάνεις και αυτό δείχνει ακριβώς την ποιότητα που έχεις ως άνθρωπος. Είναι θλιβερό το πόσο επιφανειακή είναι η κοινωνική πρακτική, το πόσο οι άνθρωποι στην κοινωνία σκέφτονται επιφανειακά, υλιστικά, ματεριαλιστικά και βλέπουν τα πράγματα μόνο από τη σκοπιά του τι είναι κοινωνικά αποδεκτό και τι όχι. Είναι τραγικό αυτό. Όμως συμβαίνει. Συμβαίνει σε μια κοινωνία η οποία δεν έχει ούτε γνώσεις γύρω από τη σωματική υγεία, τη ψυχική υγεία, ούτε γνώσεις γύρω από τη βιοποικιλότητα και τη διαφορετικότητα που μπορεί να έχει ο ένας οργανισμός από τον άλλο και ούτε φυσικά γνώσεις γύρω από την πνευματικότητα και γύρω από τα πραγματικά σημαντικά θέματα στη ζωή. Τι είναι πιο σημαντικό σε αυτή τη ζωή? Το πόσα κιλά δείχνει ζυγαριά όταν ανέβεις πάνω ή το πόσα εκατοστά έχει η περιφέρεια σου ή έχει η μέση σου, έχει το στήθος σου, έχει το χέρι σου, η γάμπα σου, τι μας μετράει ο διαιτολόγος όταν πάμε, αυτό έχει σημασία? Ή έχει σημασία τι άνθρωπος είσαι, τι ποιότητα ανθρώπου έχεις πνευματικά, συναισθηματικά, διανοητικά, ψυχικά, τι διάθεση έχεις ως άνθρωπος και τι ψυχική και σωματική υγεία έχεις? Είναι αλήθεια ότι κάποιες ασθένειες σχετίζονται με την παχυσαρκία, αλλά δεν είναι μόνο η παχυσαρκία ο μοναδικός παράγοντας που έχει να κάνει με τις σωματικές ασθένειες. Υπάρχουν και ένα σωρό άλλοι παράγοντες, όπως η ψυχική διάθεση, τα συναισθήματα, που επηρεάζουν πολύ περισσότερο την εμφάνιση ή όχι κάποιων ασθενειών. Δεν είμαι εναντίον του να έχουμε ένα υγιεινό τρόπο ζωής. Εγώ ίδια προσωπικά, από τον καιρό που θυμάμαι τον εαυτό μου, προσπαθώ να έχω ένα υγιεινό τρόπο ζωής. Στην αρχή προσπαθούσα για τους λάθος λόγους. Αυτό που γράφεις εσύ ότι δεν ξέρεις αν κάνεις διατροφή για την υγεία σου ή αν κάνεις διατροφή για να είσαι κοινωνικά αποδεκτή. Και εγώ έτσι στην πρώτη γυμνασίου, στα 13 χρόνια μου, στα 12-13 χρόνια μου ξεκίνησα να κάνω δίαιτες. Στην αρχή το έκανα για να είμαι κοινωνικά αποδεκτή, για να αδυνατήσω και να με αγαπούν οι άλλοι και να μην με κατακρίνουν ότι είμαι παχουλή. Στην πορεία όμως συνειδητοποίησα ότι η υγιεινή διατροφή και η άσκηση μας βοηθάει να έχουμε πρώτα απ' όλα καλή ψυχική υγεία και ισορροπία, ανεξαρτήτως της εμφάνισης μας. Γιατί αυτό που δεν γνωρίζει η μάζα είναι ότι μπορεί ένας άνθρωπος να είναι αδύνατος, αλλά να μην διατρέφεται ορθά και να μην γυμνάζεται και να μην έχει καθόλου καλή σωματική υγεία, ενώ ένας άλλος άνθρωπος να έχει λίγο περισσότερο βάρος από αυτό που θεωρείται φυσιολογικό ή από αυτό που θεωρεί η κοινωνία το σωστό βάρος ή ακόμη και λίγο περισσότερο βάρος από αυτό που έχουν οι μετρήσεις των ειδικών, αλλά να διατρέφεται υγιεινά, να αθλείται επαρκώς και να έχει καλή σωματική υγεία. Δεν πρόκειται μέσα από αυτό το βίντεο, το οποίο το κάνω εγώ που είμαι ψυχολόγος, να δώσω γνώμες για το ποιο είναι το καλύτερο σωματικό βάρος που μπορεί να έχει ο καθένας. Δεν έχω τέτοιες γνώσεις, ούτε έχω τέτοια δικαιοδοσία. Αυτό που μπορώ να πω όμως ως ψυχολόγος είναι ότι εάν ένας άνθρωπος δέχεται bullying, δέχεται ψυχολογικό εκφοβισμό για την εμφάνισή του και πέφτει η ψυχική του διάθεση, πέφτει σε κατάθλιψη, πέφτει σε στεναχώρια από όλη αυτή την αρνητικότητα και την τοξικότητα που δέχεται από το περιβάλλον του για την εμφάνισή του, όλη αυτή η τοξικότητα σαφώς θα οδηγήσει σε κακή σωματική και ψυχική υγεία. Και δεν θα φταίει το γεγονός ότι έχει κάποια κιλά παραπάνω για το ότι θα αρρωστήσει, αλλά θα φταίει το γεγονός ότι έχει δεχθεί ψυχολογικό εκφοβισμό, ότι έχει δεχθεί bullying. Θα σου δώσω μία συμβουλή που δεν είναι αυτή η λύση του προβλήματος. Να πας σε ένα ενδοκρινολόγο, να κοιτάξεις λίγο τα ορμονολογικά σου.
Εγώ το είχα ψάξει πολύ αργά στη ζωή μου, δηλαδή στα 40 μου, μετά τα 40 μου το ανακάλυψα, ότι είχα γεννηθεί με ινσουλινό αντίσταση, δηλαδή έχω μια κληρονομικότητα για εμφάνιση διαβήτη, που η σημερινή επιστήμη ξέρει ότι γεννιέται ένας άνθρωπος με τέτοια κληρονομικότητα. Ανακάλυψα ότι είχα ινσουλινό αντίσταση και κάνοντας τη θεραπεία, την ενδεδειγμένη θεραπεία για την ινσουλινό αντίσταση, που είναι η λήψη της μετφορμίνης, είναι μια ουσία η οποία βρίσκεται στο σκεύασμα γλουκοφάς αλλά και σε άλλα σκευάσματα. Παίρνοντας μετφορμίνη, βοηθήθηκα ούτως ώστε να σταματήσω να πεινάω συνέχεια λόγω της ινσουλινό αντίστασης. Στο κανάλι μας έχω ανεβάσει 2-3 βίντεο με θέμα την ινσουλινό αντίσταση, οπότε αν κάνεις search στο YouTube τη λέξη ινσουλινό αντίσταση και το όνομα μου δίπλα, θα σου βγάλει αυτά τα βίντεο. Βίντεο στα οποία μιλάω από την προσωπική μου πείρα. Δεν είμαι ενδοκρινολόγος, δεν είμαι διαβητολόγος, δεν είμαι ιατρός. Το πώς τα καταλαβαίνω εγώ ως ασθενής με ινσουλινό αντίσταση. Ίσως να σου συμβαίνει αυτό, ίσως και όχι, δεν ξέρω. Τα κιλά τα οποία περιγράφεις ότι είχες και έχεις είναι σαν να περιγράφεις τα κιλά που είχα εγώ στη δικιά σου ηλικία όταν ήμουν 23 ετών, αλλά και τα κιλά που είχα όταν ήμουν 13 ετών, όταν ήμουν 6-7 ετών. Παρόμοιο φαίνεται. Ο καθένας όμως μπορεί να έχει το δικό του σύστημα. Σίγουρα μιλάμε για μια φάση στην οποία είσαι υπέρβαρη, αλλά όχι παχύσαρκη. Δηλαδή δεν μιλάμε για κλινική παχύσαρκία στην περίπτωσή σου. Δεν μιλάμε, ξέρω εγώ, να είσαι 1,65 μέτρα και να είσαι 140 κιλά, 150 κιλά, 160 κιλά, να ζυγίζεις τόσο πολύ, που πλέον να είναι κάτι το οποίο να είναι παθολογικό. Μιλάμε για λίγα περισσότερα κιλά. Μιλάμε να έχεις μια σωματική εικόνα, η οποία να μην είναι η ίδια με αυτήν που έχουν οι κοπέλες στις διαφημίσεις, αλλά να είναι μια εικόνα η οποία να μην εκφεύγει, να μην ξεφεύγει από τα όρια της σωματικής υγείας. Αυτό το οποίο είναι καλή ιδέα να μάθει η μάνα σου και να μάθει και ο αδερφός σου, είναι ότι αυτό που θεωρούν ότι είναι αντιαισθητικό και δεν είναι σεξι και δεν είναι ελκυστικό και δεν είναι ερωτικό, όπως αυτό που σου λέει ο αδερφός σου, ότι έχεις μεγάλη περιφέρεια, ότι έχεις μεγάλο κόλο κλπ. Κλπ. Δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους αυτό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκουν ελκυστική μία γυναίκα που να έχει μεγάλη περιφέρεια, να έχει μεγάλο στήθος και να έχει περισσότερα κιλά, μία γυναίκα η οποία να είναι ψωμωμένη, μία γυναίκα η οποία να έχει καμπύλες. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι θα παχύνουμε για να αρέσουμε σε αυτούς που τους αρέσουν οι γυναίκες με περισσότερες καμπύλες, απλώς είναι μία γνώση η οποία έρχεται να καταρρύψει τον μονοκόμματο τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, ότι μόνο άμα είσαι αδύνατη είσαι σεξι και ελκυστική και άμα είσαι πιο γεμάτη δεν είσαι σεξι και ελκυστική. Ούτως ή άλλως, η σωματική μας εικόνα και η κατάσταση του σωματικού μας βάρους και του δείχτη μάζας σώματος πρέπει να έχει να κάνει με καθαρά δικά μας κριτήρια για το πώς θα το διαχειριστούμε και όχι με το τι βρίσκουν οι άλλοι ελκυστικό ή όχι. Υπάρχουν ακόμη και άντρες και γυναίκες που βρίσκουν ελκυστικούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπερπαχύσαρκοι. Δεν περιορέξεις κολοκυθόπιτα. Είναι μύθος ότι είναι ελκυστικές μόνο οι αδύνατες γυναίκες ή οι πολύ αδύνατες γυναίκες. Ελκυστικές μπορούν να είναι και οι αδύνατες γυναίκες και οι πολύ αδύνατες γυναίκες και οι μέτριες γυναίκες και οι γεματούλες γυναίκες και οι γεμάτες γυναίκες και οι χοντρές γυναίκες και οι πολύ χοντρές γυναίκες. Τα γούστα των ανθρώπων είναι απεριόριστα, όπως απεριόριστες είναι και οι εκφράσεις της σωματικής μας εικόνας. Το ψυχικό και πνευματικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης είναι να ξεκολλήσουμε το πώς μας βλέπουν οι άλλοι και το πώς μας θέλουν οι άλλοι να είμαστε από το πώς είναι καλό για μας να είμαστε. Δηλαδή, ποια κατάσταση του σώματός μου είναι ευχάριστη για μένα, σε ποια συνθήκη βάρους ή λίπους ή ποσοστού λίπους ή ποσοστού μειών, ξέρω εγώ, πόσο γυμνασμένη ή αγύμναστη, πόσο ψωμωμένη ή αδύνατη νιώθω εγώ καλά να είμαι εγώ για μένα.
πώς νιώθω εγώ το σώμα μου, όχι πώς βλέπουν οι άλλοι το σώμα μου από έξω και το κατακρίνουν και το κριτικάρουν και το απορρίπτουν ή το δέχονται. Πώς νιώθω εγώ καλά με το δικό μου σώμα. Πώς νιώθω όμορφα να περιφέρω το δικό μου σώμα, ανεξαρτήτως της εικόνας που έχουν οι άλλοι γι' αυτό. Φυσικά θέλει πολύ πνευματική δουλειά, πολύ ωριμότητα για να μπορείς να διαχωρίσεις το πώς νιώθεις εσύ για το δικό σου σώμα από το πώς κριτικάρουν και πώς χαρακτηρίζουν οι άλλοι το δικό σου σώμα. Και είναι κάτι το οποίο το μαθαίνεις με τα χρόνια, όσο περισσότερο μεγαλώνεις, όσο περισσότερο οριμάζεις, όσο περισσότερες θετικές εμπειρίες έχεις με ανθρώπους οι οποίοι σε εκτιμούν και σε σέβονται όπως ακριβώς είσαι, τόσο περισσότερο θα αποκτήσεις και μεγαλύτερη σωματική αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά καλή ιδέα που έχει επιβληθεί, δεν το έχουν αποφασίσει από μόνοι τους, σε διάφορους, έχει επιβληθεί στους οίκους ραπτικής και, και γενικά έχει αρχίσει να επιβάλλεται στις διαφημίσεις και στις εικόνες που μας βομβαρδίζουν, να μην περιλαμβάνονται μόνο μοντέλα που να είναι στο αδύνατο, που να είναι αδύνατες ή αδύνατοι, αλλά να περιλαμβάνονται και μοντέλα που να έχουν μεγαλύτερο σωματικό βάρος, να έχουν μεγαλύτερο σωματικό εκτόπισμα. Γιατί σκέψου το εξής, αν για ένα μήνα σε βομβαρδίζουμε με εικόνες μόνο γυναικών, οι οποίες είναι, ξέρω εγώ, 90 κιλά, 100 κιλά, 85 κιλά, 80 κιλά, και να είναι εντυμένες με ωραία ρούχα και να κάνουν πασαρέλα. Αν δηλαδή συνέχεια βλέπεις εικόνες των plus μοντέλων, τότε μετά από ένα μήνα θα φτάσεις σε ένα σημείο που θα νιώθεις αδύνατη και που θα νιώθεις πολύ ωραία με το δικό σου σώμα. Επειδή όμως αυτή τη στιγμή βομβαρδίζεσαι από εικόνες αδύνατων γυναικών, θεωρείς τον εαυτό σου ότι δεν είσαι ωραία σε συνεργασία με τον bullying που δέχεσαι, το αισχρό bullying που δέχεσαι, κυρίως από τον αδερφό σου αυτή τη στιγμή. Ο αδερφός σου έχει θέμα. Εκτός το ότι είναι εντελώς κακοποιητικός με αυτά που λέει, προφανώς έχει και ένα άλλο ζήτημα ο αδερφός σου, που έχει να κάνει με το φόβο της αιμομιξίας προς εσένα ίσως, γιατί κάτι το οποίο μπορεί να μας φαίνεται ελκυστικό και μας τρομάζει που μας φαίνεται ελκυστικό γιατί αφορά την αδελφή μας, να το δαιμονοποιούμε προκειμένου να μην μας ενοχλεί. Δεν εννοώ ότι σε γουστάρει ο αδερφός σου, αλλά επειδή πολλοί άνδρες, και γράψτε μου στα σχόλια άνδρες που ακολουθείτε τα βίντεο, πολλοί άνδρες βρίσκουν ελκυστική μια γυναίκα με μεγάλο στήθος και μεγάλη περιφέρεια, ο αδερφός σου μπορεί να φοβάται μην τυχόν και σε βρει ελκυστική, γι' αυτό να σε κατηγορεί. Δεν το ξέρω αυτό σίγουρα, μια υπόθεση κάνω, μια θεραπευτική υπόθεση κάνω για να σε βοηθήσω εσένα να δεις καλύτερα την εικόνα. Ότι δαιμονοποιεί αυτό που ίσως φοβάται. Φόβο αιμομιξίας μπορεί να έχει ένας πατέρας για την κόρη του, μπορεί να έχει ένας αδερφός για την αδερφή του, ή μία μητέρα για το γιο της, ή μία αδερφή για τον αδερφό της. Δηλαδή να φοβόμαστε μην τυχόν και νιώσω κάποιο σεξουαλικό, ερωτικό συνέστημα για το συγγενή μου, για την κόρη μου, για την αδερφή μου, για το γιο μου, για τον αδερφό μου, οπότε δαιμονοποιώ την εικόνα που έχει το συγγενικό μου πρόσωπο. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει ακριβώς με τον αδερφό σου, αλλά θα μπορούσε να είναι κάτι που συμβαίνει. Ούτως ή άλλως όμως δεν θα καθίσουμε να λύσουμε τώρα τα ψυχολογικά του αδερφού σου, να μην τα ονομάσω και ψυχοκολλικά, με συγχωρείτε για την έκφραση. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτό το βίντεο είναι να καταλάβουμε καλύτερα το πώς επηρεάζεσαι εσύ από τις αρνητικές εικόνες που έρχονται σε σένα από την κοινωνία και πώς μπορείς εσύ να διώξεις και να αποδιώξεις από σένα όλη αυτή την αρνητικότητα που έρχεται προς εσένα με βάση το σώμα σου. Πώς απαντάς σε τέτοιες προκλήσεις. Πώς απαντάς. Με αυστηρότητα και αποφασιστικότητα. Λες ανοησίες. Δεν σου επιτρέπω να τις λες και σηκώνεσαι και φεύγεις από εκείνο το χώρο. Ή φύγε από εδώ. Δεν θέλω να ακούω τις αρλούμπες που λες. Δες το δικό σου σώμα.
Στάσου μπροστά στον καθρέφτη, δες το δικό σου σώμα και κρίνε το δικό σου σώμα. Δεν σου επιτρέπω να κρίνεις το δικό μου σώμα. Ο καθένας έχει το σώμα του. Ασχολήσου εσύ με το σώμα σου, να ασχοληθώ και εγώ με το δικό μου. Τους το κόβουμε. Όταν οι άνθρωποι του περιβάλλοντός μας αρχίζουν να λένε τέτοιου είδους επικριτικές και κατακριτικές κρίσεις για εμάς, τους το κόβουμε. Θυμώνουμε. Θυμώνουμε όχι να μπούμε στη διαδικασία να πούμε «Μα εγώ είμαι μια χαρά» ή «Δεν είμαι παχιά» ή «Είμαι παχιά, αλλά μην με στενοχωρείς». Δεν σου επιτρέπω. Δεν σου επιτρέπω. Και στόχος είναι να φοβούνται να μας λένε τέτοια πράγματα, να φοβούνται την αντίδρασή μας. Γιατί εσύ γράφεις ότι έχεις τσαμπουκάσει όλα τα άλλα, αλλά σε αυτό το ζήτημα δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις. Και ο λόγος που δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσεις και χάνεις τα λόγια σου, πιθανόν είναι το γεγονός ότι και εσύ κατά βάθος πιστεύεις ότι στα κιλά που είσαι τώρα δεν είσαι καλά. Κόρη μου, ένα κορίτσι 23 ετών να είναι 79 κιλά δεν είναι το τέλος του κόσμου. Δεν σημαίνει ότι δεν βλέπεσαι, δεν σημαίνει ότι δεν είσαι ωραία και σεξι κοπέλα. Αντιθέτως, για πολλούς ανθρώπους είσαι ωραιότατη και σεξι. Αν εσύ για σένα, επειδή δεν νιώθεις ίσως το σώμα σου ανάλαφρο, επειδή δεν νιώθεις το σώμα σου καλά, θέλεις να δυνατήσεις, κάνε το. By all means. Με όλα τα μέσα, κάνε το. Όχι όμως για τους άλλους. Κλείνοντας, εγώ θέλω να τονίσω ότι τώρα είμαι 80 και κάτι κιλά, δεν ξέρω, 81-82 πόσα κιλά είμαι, ότι το Μάιο του 2020 ήμουν 98 κιλά και ότι πραγματικά νιώθω το ίδιο ανάλαφρη τώρα στο 82 με τότε που ήμουνα στα 98, ότι έχουν φύγει αυτά τα 16-15 κιλά που έχουν φύγει τον τελευταίο 1,5 χρόνο, έχουν φύγει χωρίς να το επιδιώξω, χωρίς να το προσπαθήσω. Από το περπάτημα προφανώς, γιατί γίνει διατροφή, έκανα πάντοτε, και ότι είναι καθαρά θέμα αντίληψης το ότι οι άλλοι, όταν ήμουν 98 κιλά, με έβλεπαν παχιά, περισσότερο παχιά από ότι είμαι τώρα, γιατί και τώρα είμαι παχιά, περισσότερο παχιά και δυσκίνητη από ότι τώρα. Εγώ σας λέω την αλήθεια μου, ότι και στα 98 κιλά που ήμουνα τον Μάιο του 20, αλλά και στα 82 όπως είμαι τώρα τον Οκτώβριο του 2021, το ίδιο ανάλαφρη νιώθω. Δεν νιώθω άσχημα που έχουν φύγει αυτά τα κιλά, δεν θα νιώθω άσχημα όμως αν παρέμεναν εκείνα τα κιλά. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι όταν ένας άνθρωπος νιώθει καλύτερα ψυχικά και συναισθηματικά, όταν φεύγει από κακοποιητικά περιβάλλοντα, όταν φεύγει από ανθρώπους που του κάνουν bullying, τότε φεύγει και το περιττό βάρος. Τώρα, όσον αφορά στο πώς προσλαμβάνουμε τον bullying, αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο σκέψης μας, τον οποίο μπορούμε να το μετατρέψουμε, διαβάζοντας και μαθαίνοντας περισσότερα πράγματα για τη σωματική και τη ψυχική υγεία. Ίσως αυτό το βίντεο να φανεί χρήσιμο, ωστόσο ώστε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δέχονται bullying για τη σωματική τους εικόνα να καταλάβουν ότι αυτό το bullying το δέχονται άδικα και ότι οι άνθρωποι που τους κάνουν αυτό το bullying έχουν τα δικά τους θέματα και να αποδιώξουν τις αρνητικές εικόνες που τους δίνουν για τον εαυτό τους οι άλλοι και στην ουσία να αποδιώξουν αυτούς τους άλλους από τη ζωή τους. Γιατί αν επιλέξουμε να περιβαλλόμαστε από ανθρώπους που μας φέρονται αγαπητικά, που μας φέρονται καλά, που αποδέχονται εμάς και τη σωματική μας εικόνα και τη ψυχική μας εικόνα και γενικά εμάς ως ανθρώπους, τότε θα γινόμαστε καλύτερα και καλύτεροι. Αν επιλέγουμε όμως να συνεχίζουμε να ζούμε και να ερχόμαστε σε συχνή επαφή με ανθρώπους που μας δίνουν αρνητικότητα, τότε θα χαλάσουμε και τη σωματική και τη ψυχική μας υγεία και δεν θα φταίει η σωματική μας εικόνα, θα φταίει η τοξικότητα όλη αυτή που καταπίνουμε αμάσιτη. Και η τοξικότητα παχαίνει πολύ περισσότερο από το φαγητό. Από προσωπική πείρα το λέω αυτό. Εύχομαι φίλε αυτό το βίντεο να ήταν χρήσιμο για σένα και ξαναλέω ότι δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να επισκεφθείς κάποια δομή,
για δωρεάν ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική που μπορεί να υπάρχει στην περιοχή σου, στο δήμο της περιοχής σου, στο πανεπιστήμιο σου αν είσαι φοιτήτρια κλπ. Στην ιστοσελίδα μου theklapetridou.com, στην πρώτη σελίδα είναι αναρτημένο ένα βίντεο και ένα άρθρο στο οποίο αναγράφονται οι δομές για δωρεάν συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία σε Κύπρο και Ελλάδα. Την αγάπη μου. Φιλιά.